Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σε μια συνάντηση του τόσο κοντά σου και μακριά. Και ευχαριστώ και τις ψυχές του ψυχολοζίν, την κυρία Κούρια και την κυρία Μπονέ που μου δίνουν την τιμή να μιλήσουμε και μαζί για δύο θέματα τα οποία έτσι και αλλιώς είναι πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα και στη ζωή και στην ύπαρξη όλων. Πολλά δε μάλλον σήμερα στην εποχή του COVID. Μιλάμε για την αγωνία θανάτου και τους ανίποτους χαιρετισμούς εν μέσω πανδημίας. Θα χρειαζόταν πολύ καιρό για να το αναλύσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να θίξουμε κεντρικά σημεία ως προς αυτά. Μιλώντας λοιπόν για την αγωνία θανάτου, ουσιαστικά μιλάμε για μια πανανθρώπινη κατάσταση, η οποία διατρέχει τη σκέψη μας και ουσιαστικά σχετίζεται με τον τερματισμό της φυσικής μας ύπαρξης από τον κόσμο. Αφορά την αντίδρασή μας σε μια γενικότερη αίσθηση απειλής ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Αποτελεί δηλαδή ένα κέριο πλήγμα στην αίσθηση της αθανασίας που φανταζόμαστε για εμάς και τους αγαπημένους μας και επιφέρει ποικίλες άμεσες και έμεσες αντιδράσεις. Μερικές από αυτές είναι αμυντικοί μηχανισμοί όπως αυτός της άρνησης, διαμόρφωση πεπιθήσεων για μεταγενέστερη ζωή και όχι θάνατο και μια ανάγκη να αφήσουμε μια κληρονομιά στο κοινωνικό σύνολο μετά το θάνατό μας, όπως αλλιώς το λέμε και με μια λέξη, την υστεροφημία. Βέβαια, ως προς τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες άμυνες, όπως τις αποφυγής έκθεσης σε ειδήσεις που εντείνουν την αγωνία του θανάτου ή ακόμα και συμπεριφορές σε ακραίες μορφές, μιλάμε πάντα ψυχαναγκαστικής καθαριότητας, όπου καθαρίζουμε και ξανακαθαρίζουμε και ξανακαθαρίζουμε σε μέρη που ήδη έχουμε αποστηρώσει. Η αγωνία θανάτου, από την άλλη, γεννάει και αισθήματα απελπισίας, θυμού, λύπης, έντονου άγχους και όλα αυτά συνδέονται με αυτό που λέμε ψυχική δυσφορία και όχι απόλαυση της ζωής. Αν τα πάρουμε όμως όλα αυτά σήμερα υπό το δεδομένο του κορονοϊού και της απειλής της πραγματικής του ιού, η οποία έρχεται να απειλήσει τον τερματισμό της ύπαρξης και ξεφεύγει από το φόβο μιας θεωρητικής γνώσης, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή απλά θα πεθάνω, έχουμε πλέον την αίσθηση ότι ο ιός είναι πάρα πολύ κοντά μας και όσο πιο κοντά μας, τόσο αυξάνεται και η αγωνία του θανάτου. Μάλιστα, έχει πλέον τώρα πρόσφατα από κάποιους επιστήμονες δοθεί και όρος της κορονοφοβίας, ο οποίος ουσιαστικά σχετίζεται με τον φόβο του να μην νοσήσω. Η αυξανόμενη λοιπόν αίσθηση της απειλής και τα εντείνητα συναισθήματα του φόβου αλλά και της αγωνίας θανάτου. Μάλιστα, έρευνες πρόσφατες, μάλιστα είναι ήταν του Αυγούστου, έχουν δείξει ότι το άγχος θανάτου είναι εκείνο το ζήτημα, είναι εκείνη η κατάσταση που μεσολαβεί ανάμεσα από τη μια πλευρά στην απειλή του κορονοϊού και στην εμφάνιση γενεχευμένου άγχους, απελπισίας λόγω μη δυνατότητας ελέγχου της κατάστασης, ακόμα και συμπτωμάτων κατάθλιψης ακραίες περιπτώσεις από την άλλη. Όσον αφορά και την καραντίνα και την κοινωνική απόσταση, οι οποίες έχουν επιβληθεί, δύναται να μετατραπούν σε απομονώσεις φόβου για τον καθένα, διαμορφώνοντας συνθήκες ανυπόφορης μοναξιάς, η οποία προσθέτει ένταση στα ίδια αρνητικά συναισθήματα από την αγωνία του θανάτου. Τεστάρεται το νόημα της ζωής ουσιαστικά μακριά από όσους αγαπάμε και στηριζόμαστε, μακριά δηλαδή από το υποστηρικτικό και κοινωνικό μας δίκτυο. Όλο αυτό εντείνεται φυσικά, και έχουμε να το πούμε αυτό, από την ψευδεπίγραφη σκέψη που όλοι καμιά φορά έχουμε ότι όλη αυτή η συνθήκη θα κρατήσει για πάντα και επομένως και πάντα θα απειλούμε και πάντα θα βρίσκομαι και από αυτούς με τους οποίους θέλω να βρίσκομαι φυσικά κοντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγωνία θανάτου έτσι κι αλλιώς υπάρχει στα έλογα όντα, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουμε επίγνωση της αρχής, της μέσης και του τέλους της ζωής μας, πολλό δε μάλλον όταν μια απειλή όπως αυτή του κορονοϊού είναι τόσο κοντά όσο και η πόρτα του σπιτιού μας. Περνώντας ωστόσο λίγο και στο θάνατο, το πένθος και τον θρήνο, έχουμε καταρχάς να πούμε ότι είναι ζητήματα συνυφασμένα με την ανθρώπινη ύπαρξη και εξέλιξη. Διαβάζοντας το ένα βιβλίο, το τελευταίο της ψυχαναλύτριας της κυρίας Κατερίνας Μάτσα, διαφαίνεται ότι ιστορικά νεάτερτα άνθρωποι έθαβαν τους νεκρούς τους σε στρώματα λουλουδιών. Ουσιαστικά ερμηνεύθηκε αυτό από τους σύγχρονους επιστήμονες ως ένα στίγμα της κατανόησης του θανάτου ως ένα συμβόλου τέλους. Δηλαδή έχει μπει ήδη επεξεργασία από εκείνους τους ανθρώπους του τι σημαίνει τέλος, αλλά και του νοήματος της συνέχισης της ζωής ως το σύμβολο που χρησιμοποιήθηκαν τα άνθη. Μάλιστα, περί το 6.000 με 8.000 π.Χ. σε κάποιες περιοχές της Τουρκίας βρέθηκαν οικίες νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Ζούσε μια οικογένεια μαζί. Όταν πέθαινε κάποιος από την οικογένεια, αυτοί θάβονταν στο πρώτο πάτωμα του σπιτιού και από πάνω χτίζαν αυτοί που ζούσαν, βάζαν τα προσωπικά είδη στους νεκρούς στο κάτω πάτωμα και χτίζαν μια νέα οικία από πάνω, στην οποία συνέχιζαν να ζουν με έναν τρόπο που φαίνεται να συμβολίζεται μια συνέχεια στο στίβο της ζωής και με μια σκέψη ότι η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν. Βέβαια, στο σήμερα και ιδίως μετά το διαφωτισμό, βλέπουμε μια τάση ο θάνατος να προσπαθούμε να τον εξωστρακίσουμε όσο γίνεται πιο μακριά.
Μάλιστα, οι δυτικές κοινωνίες μετά το διαφωτισμό είχαν στην αρχή θέσει προτάσεις να διαμορφωθούν κημητήρια σε απόμερα μέρη, μακριά από αστικές κοινότητες και μέρη που κατοικούν πολλοί άνθρωποι, σε μια προσπάθεια να εξοχιστεί αυτό που λέμε το κακό του θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι διαμορφώνεται και μια αντίληψη του θανάτου ως απειλής, περαιτέρω απειλής. Απέναντι λοιπόν στον θάνατο, ξέρουμε ότι έχουμε το θρήνο και το πένθος, δύο διεργασίες. Ο θρήνος αφορά την προσαρμογή στην απώλεια. Είναι όλο αυτός ο συναισθηματικός και γνωστικός φόρτος του πόνου και της θλίψης για την απώλεια κάποιου αγαπημένου. Ενώ το πένθος αφορά μια διαδικασία αντίδρασης ως προς την απώλεια. Είναι μια ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια, η οποία περιέχει ψυχικές, σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις. Ως προς τη διερεύνηση της διεργασίας του πένθους, έχουν υπάρξει και πολλές θεωρίες οι οποίες διαμορφώνουν το πένθος, τη διεργασία του πένθους, την κατατμίζουν σε στάδια. Τα οποία στάδια όμως δεν είναι αναγκαίο ούτε να είναι διαδοχικά, ούτε να βιωθούν όλα, ούτε υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, ούτε συγκεκριμένος χρόνος. Ουσιαστικά είναι στάδια στα οποία συνήθως περνάμε όταν πενθούμε και όταν θρηνούμε. Εδώ έχετε να τεθεί και ένα ζήτημα. Ο θρήνος και το πένθος αφορούν ατομικές διεργασίες? Όχι. Αφορούν και ατομικές διεργασίες. Μιλάμε κυρίως ωστόσο για κοινωνικές και πολιτισμικές καταστάσεις. Αυτό φανερώνεται και από τις επικίνδυνες τελετές και τα τελετουργικά αποχαιρετισμού, τα οποία αφορούν όχι μόνο έναν τρόπο ορθού αποχαιρετισμού του θανόντος σύμφωνα με τα κοινωνικά δεδομένα, ανακοινωνία, αλλά και μορφές κοινωνικής συνύπαρξης. Ουσιαστικά, αφενός, αποτείεται ο φόρος τιμής στους νεκρούς και ταυτόχρονα ο πόνος, ο θρήνος και το πένθος διαμοιράζονται κοινωνικά μέσα κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο θάνατος μιλιέται και ο πόνος εξανθρωπίζεται. Συγκρατεί ουσιαστικά τα άτομα ως προς τη νοηματοδότηση του θανάτου, γιατί ατομικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια κατάσταση που καταλύει την ύπαρξη και ουσιαστικά αυτή η κοινωνική συνύπαρξη βοηθάει στην επανανοηματοδότηση της ζωής όσων έχουν μείνει πίσω και ζουν. Λειτουργεί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ως ένα δίκτυο ασφαλείας ή και ως ένα τείχος προστασίας απέναντι στην απειλή της αποδιοργάνωσης της ύπαρξης, η οποία διασφαλίζεται μέσα από τη συλλογική υποστήριξη. Ταυτόχρονα, αυτές οι τελετουργίες δίνουν και την αίσθηση της αξίας του αποχαιρετισμού όχι μόνο προς το πρόσωπο του θανόντα, αλλά και σε όσα έχει αφήσει ως παρακαταθήκη στον κόσμο για όσο ζούσε. Είναι ουσιαστικά η σύνδεση του χτες στο σήμερα, με ένα βλέμμα σε ένα νέο αύριο, με νέα δεδομένα, τραυματικά μεν, δηλαδή έχει μέσα την απώλεια, έχει μέσα την αίσθηση της μνήμης για αυτόν που έχει φύγει και ό,τι πρεσβεύει, και φυσικά είναι και ένα κομμάτι συνέχειας του ατόμου και της υπόλοιπης οικογένειας και του υποστηρικτικού δικτύου στον χρόνο, χωρίς τον άνθρωπο που έχει φύγει. Άλλωστε, εδώ έχουμε να πούμε ότι διάφορες περιοχές, όχι απλά ανά την Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο, έχουν το δικό τους τρόπο συλλογικού αποχαιρετισμού. Εδώ θα φέρω ένα απλό παράδειγμα κοντινό σε εμάς, το μυρολόι της Μάνης, που ήταν μια καθαρά συλλογική τελετουργική μορφή συνύπαρξης κοινού θρήνου. Τι γίνεται όμως στις μέρες COVID και στις μέρες πανδημίας, στους αδύνατους δηλαδή αποχαιρετισμού? Ο κορονοϊός ξέρουμε ότι επιβάλλει καινούργιες συνθήκες απομόνωσης, αλλά και της φροντίδας των δικών μας από άλλους, χωρίς εμείς να μπορέσουμε να τους φροντίσουμε. Οι σημαντικοί άλλοι λοιπόν δεν μπορούν να φροντίσουν τους αγαπημένους τους ασθενείς, να τους παρέχουν τη στήριξη που θέλουν και που νιώθουν και έχουν ανάγκη να κάνουν. Αναγκάζονται να μένουν μακριά, συνοδευόμενοι από μια ανυπόφορη σκέψη ότι ο δικός τους άνθρωπος που ασθενεί βρίσκεται σε έναν ξένο χώρο, ανάμεσα σε αγνώστους, μαζί με άλλους ασθενείς και με ξένους ανθρώπους που τον φροντίζουν, που παρότι είναι οι δικοί τους, θεωρούμε ξένους. Μιλάω για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τρέμουν αυτοί οι συγγενείς στην ιδέα της μη δυνατότητας να πούν το τελευταίο αδείο, να σφίξουν το χέρι και να σταθούν δίπλα στο δικό τους άνθρωπο. Και εδώ θέτουμε, μπορεί να τεθεί και το θέμα του αξιοπρεπούς θανάτου. Ορίζεται ως αξιοπρεπής θάνατος, ως αυτός ο θάνατος που μέχρι τέλους ο ασθενής συνοδεύεται από τους σημαντικούς του ανθρώπους και μπορούν οι σημαντικοί συγγενείς, οι σημαντικοί άλλοι που λέμε, να του πούν το αδείο όπως νιώθουν ότι αξίζει. Είναι αυτό που διάφοροι γιατροί εδώ μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ότι έχουν πει πολύ ότι κάποιος που ασθενεί από κορονοϊό μόνος ασθενεί και μόνος πεθαίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, τόσο για τον ασθενή όσο και για τους συγγενείς. Από την άλλη, η μη δυνατότητα να διαμορφωθεί και ένα αξιοπρεπές και σύμφωνα με τα δεδομένα τελετουργικό επικίνδυνο αποχαιρετισμού, αλλά γίνεται αντίθετα μια γρήγορη διαδικασία κηδείας με πολύ λίγα άτομα, πολύ μεγάλες αποστάσεις και σε έναν χώρο απομονωμένο μακριά και από τους άλλους νεκρούς ακόμα, έτσι, διαμορφώνει ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες. Ουσιαστικά επιτείνεται η κοινωνική απομόνωση, δεν επιτρέπεται ο συλλογικός θρήνος ούτε αλληλοϊποστήριξη. Υπενθυμίζω εδώ ότι όλες αυτές οι μορφές κοινής συνύπαρξης από τις επικίνδυνες τελετές έχουν σκοπό να συμπτύξουν τα άτομα για να μπορούν ομαδικά να αντέξουν αυτόν τον πόνο και να μπορέσουν να πούν και το ίστατο χέρι. Όλα αυτά λοιπόν
σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η τελευταία ήταν τον Ιούλιο του 20, μπορούν να οδηγήσουν στο περιπλεγμένο θρήνο. Τι είναι όμως ο περιπλεγμένος θρήνος? Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία. Εναλλακτικά, καταρχάς, έχει ονομαστεί και ως ατελής, ανεκπλήρωτος, ανεπίλητος, αδύναμος, επιπεπλεγμένος. Είναι ουσιαστικά εκεί που ακριβώς δεν μπορεί να επιτελεστεί ο αποχαιρετισμός. Έχει ήδη στις συνθήκες του κορονοϊού προηγηθεί η αδυναμία της φροντίδας. Όλο αυτό το πακέτο μαζί επιφέρει ζητήματα βαθιάς ενοχής και ψυχικού βάρους. Τα άτομα αδυνατούν να βιώσουν τον πόνο της απώλειας, ακριβώς γιατί έχουν να διαχειριστούν γνωστικά όλη αυτή τη συνθήκη που έχει προηγηθεί, που δεν μπόρεσαν να είναι κοντά, να πούν λόγια αγάπης και να φροντίσουν όπως νιώθουν ότι αξίζει στους δικούς τους. Βέβαια, ο περιπλεγμένος θρήνος, και οφείλω να το πω αυτό, δεν είναι καινούριο όρο. Συναντάται και σε άλλες καταστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές, εξαφανίσεις, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις που δεν επιτελείται το πρωτόκολλο του αποχαιρετισμού και της ταφής. Ως περιπλεγμένος θρήνος, ορίζεται μια κατάσταση πολύ βαθιάς θλίψης, έντονα αρνητικών συναισθημάτων, πολύ μεγάλων ενοχών, άρνησης, απομόνωσης ή ακόμα και παραίτησης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το οποίο δυσκολεύει πλέον το άτομο να παραμένει λειτουργικό ακόμα και στις βασικές του ανάγκες. Μάλιστα, τέτοιες μορφές απώλειας και θρήνου, το έχει πει και η Μάτσα πάλι αυτό και το έχουμε ακούσει γενικά, διαμορφώνουν αυτό που λέμε σκιές, κρύπτες ανεπίλητου πένθους, οι οποίες αυτές οι κρύπτες μεταβιβάζονται διαγενειακά και στις επόμενες γενιές. Καθώς εφόσον το θέμα του θρήνου δεν έχει κλείσει, έτσι, έρχεται και σε κάθε νέα σχέση, σε κάθε επίγον, σε κάθε νέο μέλος, έρχεται αυτή η σκιά και διαμορφώνει ένα πρίσμα σχέσης, το οποίο από πάνω κινείται η σκιά του ανθρώπου που έχει φύγει και δεν έχει πενθυθεί, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον εφεολογικό όρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως υπάρχει απειλή του περιπλεγμένου. Δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουν μεγάλη αύξηση ως προς αυτή τη συνθήκη και έχουμε να το δούμε και έχουμε να το συζητήσουμε πολύ παραπάνω ως προς αυτό, διότι αυτές οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να μπούμε σε διαδικασίες ομαλού αποχαιρετισμού. Εδώ θα μιλήσω περισσότερο για το νόημα της ζωής και όχι για πολλές λύσεις. Φρόντισα να κεντρήσω σε κάτι το οποίο άπτεται στη σκέψη του καθενός πολύ πιο προσωπικά. Τι μπορούμε να πούμε απέναντι σε όλα αυτά? Καταρχάς, μιλάμε για ζητήματα που, ναι, το καταλαβαίνουμε νομίζω, ανατρέπεται το νόημα της ζωής και τη έννοια της συνύπαρξης. Διακυβεύεται αυτό το νόημα, το οποίο εν πωλής βασίζεται και στις διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι, στο κοινωνικό δίκτυο, στη συνύπαρξη με καλούς όρους, αλλά και στον αποχαιρετισμό των αγαπημένων με έναν τρόπο αλληλοϋποστήριξης και συνύπαρξης. Εδώ έχουμε το εξής. Σεναριογραφείται ένα έργο με πολύ περιορισμένες και τραυματικές επιλογές για τη ζωή μας, στο οποίο φυσικά νιώθουμε αδύναμοι, ξεκρέμαστε και μόνοι. Αγνοούμε ωστόσο ότι παραμένουμε σκηνοθέτες στη ζωή μας. Εμείς φτιάχνουμε τις καρέκλες και το σκηνικό σε διάφορα σενάρια. Σε καιρούς λοιπόν απουσίας όσων γνωρίζουμε, καλούμαστε να βρούμε καινούργιες εναλλακτικές. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι και η σημερινή μας συνάντηση, έτσι, μην το ξεχνάμε. Όπου παρότι είμαστε φυσικά μακριά ο ένας από τον άλλον, ταυτόχρονα βρισκόμαστε από κοντά. Ενώ γνωρίζουμε ότι κανονικά, σε κανονικές συνθήκες, η κοντινότητα είναι αυτή που μας κρατάει δυνατούς, ζωντανούς, γερούς, σήμερα καλούμαστε να κρατηθούμε μακριά από την αγκαλιά και το χάδι των αγαπημένων, ως κάτι που δυνητικά απειλεί εμάς και τους άλλους. Σε αυτές τις περίεργες λοιπόν συνθήκες, εναλλακτικοί τρόποι επαφής έρχονται να μας κρατήσουν μακριά από την απομόνωση. Για παράδειγμα, να μην χάσουμε το κοντά αξιοποιώντας την τεχνολογία. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι μία έρευνα που διάβαζα έλεγε ότι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα σε ασθενείς COVID και στους συγγενείς τους είναι αν μπορεί να εγκατασταθεί ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω βιντεοκλήσης, εφόσον ο ασθενής είναι σε κατάσταση, όπου αυτός που θα χειρίζεται τη βίντεο κλήση θα είναι φροντιστής, συνήθως δηλαδή ένας νοσηλευτής, ούτως ώστε και ο ασθενής και ο συγγενής να έχουν μία επαφή και να μην νιώθουν ότι ο ένας απομονώνεται από τον άλλον, αλλά έχουν ένα διάβλο κοντινότητας. Σήμερα, αυτό που έχουμε να πούμε επίσης είναι ότι όσο ποτέ άλλοτε αναδεικνύεται ανάγκη να ακουστούμε, να ακουστεί ο φόβος μας, να ακουστούν οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, ευρύτερα η φωνή μας. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε και πριν τον κορονοϊό. Σήμερα, σε συνθήκες κοινωνικής απόστασης και απειλής απομόνωσης, η ανάγκη να ακουστούμε μεγαλώνει. Και εδώ έρχεται και μπαίνει στο παιχνίδι και ο ρόλος και η αξία του θεραπευτή. Είναι εκείνο το πλαίσιο, δηλαδή η θεραπευτική σχέση, ιδίως για όσους νιώθουν ότι το βάρος της κατάστασης ξεπερνάει, υπερβαίνει τη δύναμη των χεριών τους, είναι εκεί αυτή η θεραπευτική σχέση, εκεί ο θεραπευτής, ούτως ώστε να ακουστεί και να εξανθρωπιστεί μια αλήθεια την οποία φοβόμαστε πολλές φορές να την πούμε, ότι ναι, καταρχάς σε τέτοιες συνθήκες και ο φόβος και ο τρόμος και η απογοήτευση
είναι αντιδράσεις που αναλογούν, γιατί μιλάμε για παρατεταμένες πολλαπλές απώλειες σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, και επειδή εμένα μου αρέσει πάντα να θέτω και ένα ερώτημα προς το τέλος, το οποίο ο καθένας μπορεί να το απαντάει μετά μόνος του και να το πιλατεύει στο μυαλό του, επειδή ο χρόνος κυλάει και από αυτή τη συνθήκη γεμίζουμε με εμπειρίες, άλλες θα τις πούν κακές, άλλες μέτριες, άλλες καλές, έχουμε να δούμε το αύριο χωρίς τον κορονοϊό. Θα αποτελεί όλη αυτή η περίοδος που έχουμε ζήσει απλά ένα τραυματικό βάρος, ένα τραυματικό γεγονός που άμυρα μας έχει καθορίσει και που θα πονάει και στο μετά, ή θα βρούμε εκείνα τα νοήματα που θα μπορούμε να υπάρχουμε μέσα στις δύσκολες συνθήκες, θα έχουμε τη δύναμη εκτός από τραύμα να κεφαλαιοποιούμε αυτές τις εμπειρίες προς όφελος της σχέσης και του εαυτού μας και μετά την εποχή του ιού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να κλείσω, θα βρεθούμε απλώς λαβωμένοι ή μπορούμε να βρεθούμε και κερδισμένοι από μια κατάσταση πραγματικής μάχης. Για όλα αυτά, συμβουλεύτηκα, όπως βλέπετε εδώ, ενδεικτικά μια βιβλιογραφία, γιατί δεν ήθελα να σας μιλάω στον αέρα. Είναι πράγματα τα οποία είτε έχουν γραφτεί σε βιβλία, είτε αφορούν έρευνες οι οποίες έχουν αναρτηθεί σε επιστημονικά περιοδικά και είναι όλες αρκετά πρόσφατες. Και δίνοντας, πριν δώσω τον λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, στην Ελένη, στην κυρία Μπονέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας.